Αν και νομίζω όσο περνούν τα χρόνια γίνεσαι πιο νέος όσο πάει, διότι σε βλέπω και στην αντρική ομάδα όπου κάνεις πολύ καλή σεζόν. Λοιπόν, στην ΑΕΛ, είσαι coach όμως στην αναγέννηση που είναι οξύμορο από μόνο του και έχεις οδηγήσει ήδη την αναγέννηση σε ένα κύπελο και είσαι μία νίκη μακριά από το πρωτάθλημα. Μετά από τη σημερινή νίκη, πόσο αισιόδοξος είστε ότι η αναγέννηση θα μπορέσει να πετύχει αυτή την ιστορική επιτυχία την ερχόμενη Δευτέρα? Κοίτα, να μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την ΑΕΛ, η οποία είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα ντρόπια, με παίχτρες που έχουν πάρα πολλές εμπειρίες από τέτοια παιχνίδια. Μπορώ να σου πω ότι δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε. Όπως βλέπεις, τα παιχνίδια τελειώνουν στο τέλος. Κρίνονται στις λεπτομέρειες και πιστεύω αν η ομάδα μου ηρεμήσει και διορθώσουμε ακόμη περισσότερο τα λάθη μας, μπορεί στο τέλος να τα καταφέρουμε. Είστε στην αναγέννηση 11 χρόνια ως coach, έτσι, 5 χρόνια στη γυναική ομάδα. Είναι δικά σου παιδιά αυτά. Είναι δική σου ομάδα αυτή. Ενώ σε έχουμε μάθει ως παίχτη, αλλά έχεις κάνει τρομερή δουλειά. Πώς νιώθεις εσύ ως προπονητής που έχετε πάρει το κύπελλο και είσαστε μία νίκη μακριά από το πρωτάθλημα και τη στιγμή που κακά τα ψέματα, είσαστε απέναντι σε μια ομάδα στην οποία αγωνίζεσαι και δείχνεις το σεβασμό, δεν πανηγυρίζεις, δεν είσαι εκφραστικός, ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να ήσουν, δεν είσαι. Εσύ πώς νιώθεις όμως έτσι για αυτή την πορεία της δικής σου ομάδας μέχρι στιγμής στη σεζόν? Κοίτα, εγώ σαν προπονητής νιώθω μεγάλη ηθική ικανοποίηση, όχι αν θα πάρω τίτλο ή όχι, μόνο και μόνο που βλέπω παίχτες τις οποίες έχω μεγαλώσει από 11 χρόνων να αγωνίζονται στο γήπεδο. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει οι τίτλοι τόσο όσο να βλέπω κάποια δικά μου παιδιά να παίζουν, γιατί για έναν προπονητή στο τέλος αυτό είναι και η ουσία όταν τις μεγαλώνεις. Τώρα οι τίτλοι με δουλειά και σκληρή δουλειά και άλλα διάφορα θα έρθουν σιγά σιγά. Τώρα όσον αφορά για το κομμάτι της ΑΕΛ, είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο αυτό που μου συμβαίνει. Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Όπου είμαι, όπου και αν βρίσκομαι, δίνω πάντα το 1000% μου. Ούτε προκαλώ, ούτε αύριο θα με δείτε στο Ελευθερία να δίνω όχι το 1000%, το 2000% για να πάρει την νίκη η ομάδα μου. Σήμερα είναι η νύχτα της αναγέννησης, αύριο θα είναι της ΑΕΛ. Είμαι σαν τον Σούπερμαν που αλλάζει στολή. Το είπα ότι όσο μεγαλώνεις σήμερα είναι η γενέθλιά σου, νεώνεις όσο περνά τα χρόνια. Μαρία Τόρλακ, triple double σήμερα, coach. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. 25 πόντους, 11 rebound, 10 assist και κάνει και τα μισά λάθη από το προηγούμενο τελικό και κέρδισε και 9 foul. Της μιλήσαμε πριν λίγο και συγκινήθηκε μάλιστα για κάτι που της είπατε μετά το δεύτερο τελικό, ότι της δώσατε όθηση. Θα ήθελα να πεις έτσι δύο λόγια την Τόρλακ, την οποία κιόλας έβριζαν και ο παδί στο γήπεδο και αυτό είναι, το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να σχολιάσεις coach, διότι είσαι παίχτης στα ΑΕΛ, δεν θέλω να σχολιάζεις, το λέω εγώ, ήταν το καταδίκασα και θέλω να πεις την Τόρλακ όμως. Η Μαρία είναι μόλις 19 χρονών, ήρθε στην αναγέννηση για να εξελιχθεί σαν καλαθοσφαιρίστρια και όλη τη χρονιά, αν την έχετε προσέξει, αυτό έχει κάνει. Στο δεύτερο τελικό, ομολογουμένως, είχε κάνει κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση και στην άμυνα. Έτσι όμως είναι ο παίχτης, δεν μπορεί ένας παίχτης να είναι συνέχεια στα πάνω του και στα κάτω του. Αν θέλεις να έχεις όμως τον παίχτη σου να παίζει για σένα το 100%, πρέπει να είσαι δίπλα του στις κακές στιγμές. Οπότε και εγώ ήμουν δίπλα της, όπως και σε όλες τις καλαθοσφαιριστές, όχι μόνο στη Μαρία. Και σήμερα η Μαρία ήταν εξαιρετική, πήρε την ομάδα πάνω της μαζί με την Κάσιτη αλλά και τις υπόλοιπες. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και για την Μαρία αλλά και για όλες τις παιχτρίες μου σήμερα. Γιατί αυτό που κάνουν φέτος είναι για μένα θαύμα. Κότσι, ευχαριστώ πολύ. Να σε αφήσω να πάει στα αποδυτήρια. Συγχαρητήρια και πάλι. Και καλή επιτυχία αύριο με την ΑΕΛ. Και την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε στο γήπεδο και πάλι θα τα πούμε με την άλλη φανέλα που εκπροσωπείς. Έγινε, ευχαριστώ.